Χωρί συμβεβλημένους γιατρού και χωρί ενημέρωση, οι γυναίκε λαμβάνουν στο κινητό του το μήνυμα από την ειδίκα για προληπτικό έλεγχο του ιού HPV του προγράμματο Δοξιάδη. Το μήνυμα απευθύνεται σε γυναίκε ηλικία από 21 έω 29 ετών που δεν έχουν κάνει Παπ τεστ τα τελευταία τρία χρόνια και από 30 έω 65 ετών που δεν έχουν κάνει τεστ DNA τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό είναι μια προληπτική εξέταση στα πλαίσια των προληπτικών, του προληπτικού προγράμματος Δοξιάδη, το οποίο είχε ζητηθεί και από τους ιατρικούς συλλόγους να εφαρμοστεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ανακοινώσει χωρίς αντίκρισμα, αφού δεν υπάρχουν τουλάχιστον στα χανιά συμπευλημένοι γιατροί, ενώ και στις δημόσιες δομές δεν υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται να το οργανώνει το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχει ενημερώσει κάποιον. Ε, δεν είναι ακόμα τελειοποιημένο, διότι δεν ξέρει κανείς ούτε ποια δομή, σε ποια δομή θα απευθυνθεί, ούτε πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, αν πάρω εγώ σε δημόσια δομή να κάνω αυτό το test DNA τώρα, θα με δεχτεί η δημόσια δομή να το κάνω? Ε, με το πρόγραμμα Δοξιάδη δεν νομίζω, διότι δεν ε, έχουν αναρτηθεί, δεν είναι ενημερωμένες ούτε οι ίδιες οι δομές. Με μία πρόχειρη έρευνα που κάναμε σαν σύλλογος, δεν έχουν ενημερωθεί ούτε οι ίδιε οι δομέ που του αφορά. Η κυρία Ορφανουδάκη υποθέτει πω το επόμενο διάστημα ο προληπτικό αυτό έλεγχο θα οργανωθεί καλύτερα και θα υπάρξουν ανακοινώσει, ώστε οι γυναίκε που έχουν λάβει το μήνυμα να μπορέσουν να κάνουν τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο εκτό από το PAP test και το DNA test, που προφανώ θα δοθεί παράταση πέραν του Φλεβάρι, που όπω αναφέρεται στο μήνυμα θα πρέπει η εξέταση να έχει γίνει. Νομίζω ότι αυτή η ημερομηνία θα αλλάξει, διότι δεν έχει καμία λογική τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο, δεν, έχουν, δεν έχει ενημερωθεί κανένας πραγματικά ότι θα γίνει στα σημεία που θα γίνει. Ε, φαντάζομαι ότι δεν ισχύει η ημερομηνία που έχουν τα μηνύματα. Να σημειωθεί πως η εξέταση DNA για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας έχει ένα σημαντικό κόστος για τις ασφαλισμένες. Είναι ένας γονιδιακός έλεγχος που πιάνει συγκεκρι... που... πολύ συγκεκριμένο και ναι, κοστολογείται σίγουρα πάνω από 100 ευρώ αν το συγκρίνουμε με άλλες αντίστοιχες εξετάσεις. Οπότε καλό είναι αφού υπάρχει σαν προληπτική, στα πλαίσια της προληπτική ιατρικής, να περιμένουν λίγο, να αγχωθούν και μετά τις γιορτές να αποτανθούν στο γυναικολόγο τους, που σίγουρα θα έχει κάποια ενημέρωση ή ο γιατρός τους γενικώ και ο προσωπικός γιατρός θα έχει ενημέρωση και ο παθολόγος τους, στο γιατρό που πάμε τέλο πάντων.